Γεια σας, είστε στην υβριδική τηλεόραση του Open. Είμαι η Έλφη Μιχαηλίδου και αυτές είναι οι αθλητικές ειδήσεις σε ένα λεπτό. Πραγματοποιώντας εξαιρετική εμφάνιση, η Εθνική Ομάδα Πόλο των Ανδρών νίκησε χθες με 9-7 την Κροατία στο μικρό τελικό και πανηγύρισε την κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Υγρού Στίβου στη Βουδαπέστη. Στους Μεσογειακούς Αγώνες, 11 μετάλλια κέρδισε χθες η χώρα μας. Στην κολύμβηση, χρυσή ήταν ο Βαζέος στα 200 μέτρα μεικτή και ο Μάρκος στα 400 ελεύθερο, ενώ ο τελευταίος ήταν και Ασημένιος στα 1500, όπως και η Σκυπτάλη 4x100 των ανδρών. Δεύτερη ήταν η Ντουντουνάκη στα 50 μέτρα ύπτιο. Στον Στίβο, ασημένιο μετάλλιο ήρθε για την Κούσιν στο ύψος και χάλκινο για την Πεσιρίδου στα 100 μέτρα με εμπόδια, ενώ χάλκινος επίσης ήταν ο Χαμαλίδης ο Τάικβοντο. Στην Φόρμουλα 1, τρομακτικό ατύχημα στην εκκίνηση του Silverstone με το μονοθέσιο του Ζου να αναποδογυρίζει, να περνάει πάνω από τα προστατευτικά και να καταλήγει στις βαριέρες. Ευτυχώς, όπως ενημέρωσε η FIA, ο Κινέζος πιλότος της Αλφα Ρωμαίο είναι καλά στην υγεία του. Στο αγωνιστικό σκέλος, την πρώτη νίκη της καριέρας του πήρε ο Κάρλος Σάινς στο GP της Μεγάλης Βρετανίας, δεύτερος ο Σέρχιο Πέρες και τρίτος ήταν ο Λιούις Χάμιλτον. Στο ποδόσφαιρο, σαν σήμερα, πριν 18 χρόνια, στις 4 Ιουλίου του 2004, η Εθνική κατέκτησε το Euro, με την ΕΠΟ να ετοιμάζει ένα ξεχωριστό βίντεο, στο οποίο ενώνει το ένδοξο παρελθόν με το ελπιδοφόρο μέλλον. Αυτή ήταν η αθλητική επικαιρότητα σε τίτλους μέχρι αυτήν την ώρα, μία προσφορά της Betsson. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο, να έχετε μια όμορφη ημέρα.